Τι είναι αυτό το ροζ πράγμα που είσαι εκεί πέρα, ροζ κόκκινο. Θα τα αναλύσουμε, όλα. Να πούμε ότι και σήμερα θα είναι μια ημέρα με αρκετή ζέστη. Και έχουμε βάλει βέβαια το χάρτη όπου απεικονίζεται η μεταφορά αφρικανική σκόνη. Βλέπετε ότι σιγά σιγά. Καθαρίζει μπορούμε, εδώ. Βεβαίως. Καθαρίζει σιγά σιγά η χώρα μας από αυτές τις αυξημένες συγκεντρώσεις. Βέβαια τόσο σήμερα, αλλά και αύριο κυρίως για τα πιο ανατολικά και νότια τμήματα, θα έχουμε έτσι και πάλι αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης. Υποχωρεί το όλο φαινόμενο, θα λέγαμε κυρίως από Πέμπτη και στη συνέχεια, όπου θα μπει και ο δυτικός, βορειοδυτικός άνεμος, θα καθαρίσει την ατμόσφαιρα και πάμε έτσι σε ένα Σαββατοκύριακο, όπου το κυριότερο χαρακτηριστικό θα είναι η αστάθεια. Mm-hmm. Θα έχουμε δηλαδή μπόρες και τοπικές καταιγίδες, ιδιαίτερα στον υπηρετικό κορμό, με τον υδράργυρο πλέον να προσεγγίζει πιο φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες. Πάμε όμως να δούμε αναλυτικά τα τη σημερινή ημέρα, σήμερα 3η 21 Μαΐου. Βλέπετε ότι η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει στα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα, με λίγες αραιές συννεφιές, οι οποίες εκεί κοντά στο απόγευμα προς τα βόρεια επιρροτικά κατά τόπους θα αυξηθούν και δεν αποκλείεται να συνοδευτούν και από μπόρες ή ακόμη και από μεμονωμένες καταιγίδες. Θερμική αστάθεια εξαιτίας βέβαια και τις ζέστες που αναμένουμε κατά τη διάρκεια των μεσημβρινών και απογευματινών ωρών. Στο πεδίο των ανέμων, οι άνεμοι μέσα στο Ιόνιο θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με μέτριες και τοπικά ισχυρές εντάσεις, ιδιαίτερα στα πιο νότια τμήματα του Ιωνίου πελάγους. Στον αντίποδα, μέσα στο Αιγαίο, θα επιμείνει ο μέτριος βοριάς, ο οποίος εκεί προς την περιοχή των Δωδεκανήσων δεν αποκλείεται να προσεγγίζει τα 5 τοπικά, ακόμη και τα 6 μπουφόρ. Σε ό,τι αφορά τον υδράργυρο, βλέπετε ότι και σήμερα θα κάνει αρκετή ζέστη, ιδιαίτερα για περιοχές που βρίσκονται προς τα δυτικά, κεντρικά και νότια τμήματα. Έτσι λοιπόν, προς τα δυτικά υπηρετικά θα προσεγγίσουμε τους 33 με 35 βαθμούς, προς τη Βόρεια Ελλάδα τους 29 με 30 και λίγο ανατολικότερα και νοτιότερα θα βλέπουμε θερμοκρασίες κοντά στους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Την περισσότερη ζέστη την αναμένουμε στο εσωτερικό της Κρήτης, στο εσωτερικό της Ρόδου και στο εσωτερικό βέβαια της Πελοποννήσου, δηλαδή περιοχές που βρίσκονται μακριά από την επίδραση της θάλασσας. Πάμε να δούμε και τον ομό Αττικής. Για σήμερα Τρίτη δεν αναμένουμε κάτι το αξιόλογο, παρά βέβαια ότι η αφρικανική σκόνη θα επιμείνει με πιο βέβαια χαμηλές συγκεντρώσεις, ηλιοφάνεια και λίγες έτσι αραιές συννεφιές. Οι άνεμοι στις γύρω θαλάσσιες, παραθαλάσσιες περιοχές θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις, με ασθενείς και τοπικά μέτριες εντάσεις. Θα μπει δηλαδή μια θαλάσσια άβρα εκεί κοντά στο απόγευμα, ιδιαίτερα προς την πλευρά του Σαρονικού. Και θα υπάρχει και ένα βοριαδάκι στα πιο ανατολικά τμήματα, εκεί προς τον Νότιο Βοϊκό και το Κάβο Ντόρο. Ο υδράργυρος θα καταφέρει αργά το μεσημέρι να προσεγγίσει τους 30 με 32 βαθμούς. Στο εσωτερικό της πόλης ξεκινάμε περίπου από τους 18 με 19, τώρα νωρίς το πρωί. Να κινηθούμε και λίγο πιο βόρεια για την περιοχή της Θεσσαλονίκης. Και εδώ η ηλιοφάνεια, αν και έχουμε τώρα λίγες τοπικές συννεφιές, αργότερα θα διαλυθούν, θα επικρατήσει η ηλιοφάνεια. Θα ξαναναπτυχθούν αυτές οι συννεφιές κοντά στο απόγευμα. Μικρή πιθανότητα να δούμε κάποιες μπόρες, ιδιαίτερα στα πιο ορεινά τμήματα του νομού Θεσσαλονίκης. Θα μπει και εδώ η θαλάσσια αύρα προς το απόγευμα, με τοπικά μέτριες εντάσεις και ο υδράργυρος μέχρι 27 βαθμούς. Αργά το μεσημέρι στο εσωτερικό της πόλης. Ξεκινάμε περίπου από τους 15 με 16, τώρα νωρίς το πρωί. Και πάμε να δούμε λοιπόν την εξέλιξη. Είπαμε το κυριότερο χαρακτηριστικό για αύριο Τετάρτη. Κάτσε, κόκκινα όλα, παιδιά. Κάτσε, ρε φίλε. Μας πετάς ένα χάρτη με 35 ξαφνικά στα μούτρα. Τι είναι αυτό το πράγμα? Να εξηγήσουμε λίγο το χάρτη αυτό. Βλέπετε ότι από τη μία πλευρά έχουμε βάλει τα πορτοκαλί βέλη, που σημαίνει ότι σιγά σιγά προς τα δυτικά και βόρεια θα μπει ο βορειοδυτικός άνεμος. Θα αρχίσει λοιπόν έτσι να σπρώχνει τις αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης στα πιο ανατολικά και νότια τμήματα. Θα δροσίσει τη δυτική και βόρεια Ελλάδα και θα περιορίσει αυτό το κύμα ζέστης στα πιο ανατολικά και νότια τμήματα. Βλέπετε ότι αύριο Τετάρτη στην ουσία κορυφώνει τη δράση του αυτό έτσι, δηλαδή το πρώτο ισχυρό κύμα ζέστης. Όχι ακριβώς στην Αθήνα, τα 35 τα αναμένουμε στο εσωτερικό της Βοιωτίας. Εδώ στην Αττική θα είμαστε κοντά στους 33 με 34. Εντάξει, τρόμαξα, θα είμαστε 35. Όχι 35, φίλε. Θα είμαστε λίγο καλύτερα. Και αυτό το λέμε γιατί μπαίνει ο βορειοδυτικός άνεμος και θα λειτουργήσει και σαν καταβάτης ο δυτικός βορειοδυτικός άνεμος για τα πιο ανατολικά τμήματα, τα πιο ανατολικά υπηρετικά. Γι' αυτό και αύριο έχουμε βάλει τις πιο αυξημένες θερμοκρασίες σε περιοχές που βρίσκονται από την οροσειρά της Πίνδου και πιο ανατολικά. Και αυτές βέβαια είναι η Θεσσαλία, η περιοχή της Βοιωτίας, η ανατολική νότιο-ανατολική Πελοπόννησος, εσωτερικά τμήματα της Κρήτης και σαφώς βέβαια το ανατολικό νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Εκεί θα περιορίσει τη δράση του αυτό το θερμό κύμα.
περιορίζεται σιγά σιγά και η αφρικανική σκόνη και από Πέμπτη Παρασκευή πάμε πλέον σε καλή διάβγεια της ατμόσφαιρας. Έρχεται όμως η αστάθεια πρώτα στη βόρεια βορειοανατολική Ελλάδα και το Σαββατοκύριακο μια ψυχρή λίμνη, όπως λέμε στη μετρολογία, θα δώσει αστάθεια σε πιο γενικευμένα έτσι τμήματα της χώρας μας. Πάντως εχθές πρώτη φορά ίδρωσα. Είχε ζέστη. Είχε ζέστη εκτός το μεσημεράκι, προσεγγίσαμε 30-31 βαθμούς. Το λέω γιατί μέσα μου νιώθω ότι κάνω διαφήμιση από σμητικό. Ήσουν αντιμένος. Όχι βαριά. Βαριά. Ένα καμισάκι φορούσα. Σκέτο. Ναι, σκέτο. Προφορούσε έτσι έξω. Ίδρος. Αναστάτωσε τον κόσμο, το καταλαβαίνεις. Καλά, εντάξει. Ξεσήκω στον κόσμο. Δεν ήταν πολύ, πολύ κολλητό, άρα ήταν. Εντάξει. Άφηνε και πολλά στη φαντασία. Εγώ ό,τι και να βάλω κολλητό είναι πια. Είχε αέρα. Και εμένα. Να ξέρεις. Και εμένα, γι' αυτό θα παίρνω δύο νούμερα μεγαλύτερα. Δεν έχω διαθέματα πια, ναι. Είχε αέρα, είχε αέρα. Είχα, πάντως, θυμάστε φόντως... την περίφημη διαφήμιση του Αναστόπουλου με το Ρεξόνα. Βέβαια. Το θυμάσαι, αλήθεια το θυμάσαι. Όμως είναι πιο μικρός. Τι σημασία έχει, έχει παίξει αυτή η διαφήμιση και παίζει. Ναι, και παίζει ακόμα, στο διαδίκτυο παίζει. Λοιπόν, πριν, και εγώ έτσι αισθανόμουν, Ρεξόνα. Πριν πάει στην Αβελίνο ήταν τότε. Πριν πάει στην Αβελίνο. Βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, πράγματι έκανε ζέστη χθες. Πράγματι. Και εδώ στο νομό Αττικής προσεγγίσαμε. Δύο ανθρώπους ξέρω να λένε πράγματι. Εσένα και έναν θα δούμε αύριο. Εσένα και το. Εσένα και έναν ο οποίος είναι 5-6 χρόνια πρωθυπουργός. Δεν ξέρω. Λέμε τώρα εμείς. Ακολουθούμε. Νατάκι, νάτος. Ακολουθούμε. Νάτος. Πράγματι, θα αρχίσει να λέει. Και πράγματι και ακολουθούμε. Ότι είναι και γουρλής, αρχίσει να λέει τώρα και τέτοια. Να βάζεις TikTok και τέτοια. Είχες προβλέψει κάτι. Όχι, όχι, όχι. Δεν θέλω να κάνεις κανένα πρόβλημα για το Σαββατοκύριακο. Παρά μόνο τον καιρό. Δεν θέλω να μου στεναχωρήσει τον Γιάννη. Μακάρι και δύο ομάδες να βαθούν στον τελικό. Δεν μπορούν να το πάρουν και δύο, ρε Γιάννη. Πάρτε φέρε, Γιάννη. Σίγουρα, σίγουρα. Πάρτε θέση. Μακάρι όμως να έρθει στην Ελλάδα και να δούμε και τις δύο ομάδες να πούν στον τελικό. Αυτό είναι το καλύτερο για το ελληνικό μπάσκετ. Θα πάρω θέση, δεν μπορώ να κρατηθώ. 7 η ώρα παίζει ο Ολυμπιακός. Για να κερδίσει ο καλύτερος. Αν δεν είναι πολύ σωστό, ωραία. Βέβαια, ο Παναθηναϊκός έχει ας πούμε με την έννοια ότι όταν πάει στον τελικό συνήθως το παίρνει. Αυτό είναι δηλαδή. Οπα. Από εκεί δεν περιμένατε. Ο Ολυμπιακός είδος περνάει στο τελικό. Είσαι κρυφό Παναθηναϊκός. Όχι, ή φανερό Παναθηναϊκός. Είπα τι λέει η στατιστική. Όσοι είμαστε Παναθηναϊκοί δεν είμαστε κρυφά ποτέ. Ο Παναθηναϊκός περνάει στον τελικό, συνήθως το παίρνει. Ο Ολυμπιακός έχει πάει στον τελικό αρκετές φορές. Το είπε ο επιστήμονας. Και όσες φορές παίζει στον ημιτελικό με τον Ολυμπιακό, συνήθως δεν περνάει. Ναι, εντάξει. Θύμησε όμως στο Βερολίνο τι είχε γίνει. Όταν παίζει με τον Ολυμπιακό. Θυμάμαι να μπορούσε να κάνει έτσι κάτι δεκά. Στο τέλος. Πολύ παλιά ήταν αυτά. Έτσι, ε. Ναι. Δεν το πήραμε όμως αυτό το θέμα, δεν το σίγουρο ο Ολυμπιακός. Ούτε στη Σαραγώσα, ούτε στο Τελαβίβ. Το καλά, πήραμε, είπε. Στο Τελαβίβ. Άρα. Στο Τελαβίβ ήταν θέμα ατυχίας. Είναι γεννημένος πολιτικός αρχηγός. Εγώ νομίζω ότι το είπε ειρωνικά το πήραμε. Όχι, το πήραμε. Στο Τελαβίβ. Αυτό που λέει Γιώργο, χάσαμε. Είναι γεννημένος πολιτικός. Είναι με όλους. Είναι και Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Στο Τελαβίβ ήταν θέμα ατυχίας. Έχω φίλο. Εντάξει, η Ρεάλ Μαδρίτη ήταν πιο ανώτερη. Έχω φίλο ο οποίος είναι, όταν είναι μαζί μου είναι Ολυμπιακός, όταν είναι με τον άλλο φίλο μας είναι Παναθηναϊκός. Του είπα. Σε βλέπω και παοκτζή τελευταία τώρα που πήρα το πρωτάθλημα. Νομίζω μιλάμε αυτό. Σημασία έχει να έρθει στην Ελλάδα. Εγώ αυτό πιστεύω, να έρθει στην Ελλάδα με κάποιο τρόπο. Αυτό είναι το καλύτερο για το ελληνικό μπάσκετ. Υπάρχει τρόπο να έρθει στην Ελλάδα. Ο καλύτερος να το σηκώσει. Υπάρχει τρόπο να έρθει στην Ελλάδα. Να πάνε και δύο ομάδες. Μια ομάδα που ξέρει να το φέρνει. Είναι δύο μέτρα σχεδόν. Μια ομάδα που ξέρει να το φέρνει. Έχει έξι. Θα μπει και ένα έβδομο να γεμίσει. Πάμε παρακάτω. Έχουμε κάτι άλλο. Αυτά σου διαφορά τι καιρικέ συνθήκε. Η ζεστούλα περιορίζεται αύριο σιγά σιγά προ τα ανατολικά κοινότητα και μετά πάμε για αστάθειε. Πέμπτη Παρασκευή πρώτα στη βόρεια βορειοανατολική Ελλάδα και το Σαββατοκύριακο φαίνεται να γενικεύεται η αστάθεια και στον υπόλοιπο ηπειρωτικό κορμό. Και βέβαια θέλει μια προσοχή. Είμαστε σε μια εποχή και οι χαλαζοπτώσεις ευνοούνται αλλά και οι έντονοι κεραυνοί. Mm-hmm. Όταν βλέπουμε αυτά τα φαινόμενα να αναπτύσσουν ιδιαίτερα κοντά στο μεσημέρι με απόγευμα, απομακρυνόμαστε από τις θάλασσες. Mm-hmm. Γιατί έχουν συμβεί έτσι περιστατικά όπου οι κεραυνοί έχουν χτυπήσει ακόμη και ανθρώπους. Άρα λοιπόν θέλει πολύ προσοχή. Σωστό. Έτσι, γιατί μπορεί να ξεκινάει καλός ο καιρός και στη συνέχεια να μας τα χαλάει κοντά στο μεσημέρι με απόγευμα. Λαμβάνουμε υπόψη μας αυτές λοιπόν τις προειδοποιήσεις και από εκεί μετά δεν έχουμε κάτι άλλο να σημειώσουμε. Λοιπόν, κύριε Κλέρη, ευχαριστούμε πολύ. Εξοκοινοβουλευτικός υπουργός θα πήγαινε. Άμα κάποιος με ζητήσει, θα το σκεφτώ. Υπουργός περιβάλλοντος μπορεί να πάει. Αναπληρωτής υπουργός. Αρκεί να είναι στον τομέα του. Έχω μία πληροφορία. Πού θα πάει, Υπουργείο Οικονομικών, θα πάει. Έχω μία πληροφορία. Υπάρχουν λέει κάποιες σκέψεις, δεν ξέρω τώρα αν είναι αληθείς, ότι μπορεί ένας πρωτοκλασσάτος υπουργός να πάει επίτροπος. Να. Και ο κύριος Χινάς παίζει σοβαρά, αλλά λέει. Χινάς είναι επίτροπος. Είναι επίτροπος και να συνεχίσει. Αλλά υπάρχει. Αν αδειάσει θέση εκεί. Λέω εγώ. Το είπαμε το Υπουργείο πριν λίγο. Πάμε. Προχωράμε. Παμ. Δεν λες όχι. Παμ. Όχι, δεν λέω, αρκεί να μπορώ να προσφέρω κάτι. Αυτό είναι το σημαντικό. Καλά, για επίτροπο ή για υπουργό. Μπερδέθηκα τώρα. Εξωκοινοβουλευτικό. Άμα κάπου μπορώ να φανώ χρήσιμο, είπαμε.
Θα φανεί, το λέω εγώ. Δέχεσαι. Αυτό. Το δέχομαι, είναι σχετικό, θα το δούμε. Πονηρή Αλεπού είναι από ο κλέφτη Μαρουσάκη. Από τώρα έχουμε... Κατέβηκαν οι Αλεπούδε εδώ στο Κοροπή. Αλλού έχουν κατέβει οι Αλεπούδε. Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σου, Κλέαρχε, καλημέρα μα. Καλημέρα.